Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή 83χρονο Βρετανό τουρίστα έδιναν μέχρι αργά το απόγευμα γιατροί του νοσοκομείου Πύργου. Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε το μεσημέρι με κατάγματα και στα δύο πόδια και ανοιχτά τραύματα στις κνήμες που προέκυψαν από τον εγκλωβισμό του κάτω από τις ρόδες λεωφορείου στο λιμάνι του Κατακόλου. Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του Ανδρέας Παπανδρέου, ο άτυχος 83χρονος υπέκυψε στα τραύματά του περίπου στις 7 το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του λεωφορείου στην προσπάθειά του να μπει στην αποβάθρα του λιμανιού προκειμένου να αποβιβάσει τουρίστες, φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του ηλικιωμένου, όπως και προφανώς ο τουρίστας δεν συνειδητοποίησε το όχημα που κινούταν δίπλα του, με αποτέλεσμα η μπροστινή ρόδα να πατήσει και τα δύο του πόδια συνθλιβοντάς τα. Για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση στο επίνιο του πύργου, όμως άμεσα οι αρχές του λιμανιού κινητοποιήθηκαν. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας πύργου απεγκλώβησαν τον Βρετανό, ο οποίος και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο του πύργου, έχοντας βέβαια τις αισθήσεις του. Υπάρχει καμιά αιμορραγία. Στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Ανδρέας Παπανδρέου σήμανε αμέσως συναγερμός, με τον 83χρονο να διασωληνώνεται και στη συνέχεια να αναλαμβάνουν οι ορθοπαιδικοί προκειμένου να του κάνουν εξωτερική οστεοσύνθεση. Ωστόσο, ο Βρετανός δεν στάθηκε τυχερός και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσηλευτικό ίδρυμα της ηλιακής πρωτεύουσας.